Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη στο μέσον της Αγίας της Μεγάλης Εβδομάδος βρισκόμαστε και θέλω απευθείας την καλημέρα του Πάπα Χρήστου. Έτσι, έτσι, απευθείας, μαζί. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς τον. Καλώς τον, καλώς ορίσατε στο σπιτικό μας. Στην Κύπρο μας, στους αγαπημένους μας τηλεθεατές που μας βλέπουν βεβαίως δορυφορικά και από όλο τον κόσμο, έτσι. Να πω ένα μπράβο στην κοπέλα η οποία έκανε το βιντεάκι στο μεγάλο. Φοβερό, φοβερό, υπέροχο. Τα είπε όλα και τα είπε όμορφα. Η δημοσιογράφος μας, η Δήμητρα Γεωργίου. Τα είπε πανέμορφα. Να της πεις χίλια μπράβο. Σας ακούει. Τι κάνετε, πώς είστε, πείτε μου. Ελπιδάκι, είμαι καλά, πάρα πολύ καλά. Περπατάμε τις μέρες αυτές. Γεμίζει η καρδιά μας, γεμίζει η ψυχή μας από όλα αυτά που έχουν τα τροπάρια, τα αναγνώσματα, οι συμβολισμοί. Ο κόσμος που έρχεται στην αυλίτσα μας μένα, αλλά υπέροχα όμως. Και έχει και καλό καιρό και τα πουλιά τραγουδάνε και η αγάπη μας περισσεύει. Και... ωραία, ωραία πάρα πολύ. Να αφαιθούμε αυτές τις μέρες. Ας αφήσουμε λίγο έξω τις έννοιες, μωρέ, και ας τις δώσουμε στον Χριστό μας. Ο Χριστός μας κατέβηκε και σταυρώθηκε γιατί μας αγαπάει. Εμείς μη ζούμε μόνοι μας. Με τον Χριστούλη μας τα ζούμε, με τον Χριστούλη μας. Ακριβώς. Και με τους συνανθρώπους μας μαζί όμως. Δεν είναι ο μόνος μας Χριστός, έτσι, η δικιά μας σχέση. Να ζούμε όλοι μαζί. Και τότε να είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε υπέροχα. Υπέροχα. Έτσι, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις καταστάσεις έτσι... τις πρωτόγνωρες που περνάμε, γιατί και εμείς, Πάπα Χρήστο μου, εδώ στην Κύπρο, από προχθές, από την Δευτέρα, είμαστε σε 2 εβδομάδες lockdown και πάλι. Μας κλείσανε όλα για να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Έτσι το Πάσχα μας θα είναι περιορισμένο. Πολύ. Είμαι από αυτούς που δεν βασανίζω το μυαλό μου με όλα αυτά καθόλου. Mm-hmm. Λέω υπακοή στα γεγονότα, υπακοή στο Θεούλη, ο Θεούλης κυβερνάει την ιστορία, την ανθρωπότητα. Δεν την κυβερνάνε, μωρέ, τα ανθρωπάκια. Ο Θεούλης την κυβερνάει. Μη κρινιάζουμε εναντίον του Θεού. Απλώς να αφαιθούμε στα γεγονότα. Να κάνουμε προσευχούλα παραπάνω. Να κάνουμε προσευχούλα και για αυτούς που είναι στα νοσοκομεία και παλεύουν, στους γιατρούς που παλεύουν. Στις νοσοκόμες παλεύουν, στους συγγενείς που έχουν ανθρώπους άρρωστους αυτές τις μέρες και τους έχουν μακριά. Για όλα αυτά λοιπόν. Και να θυμηθούμε λίγο τα γεγονότα. Τι ωραία τα είπε η Δήμητρα. Θυμόμαστε τι θα θυμηθούμε απόψε το βράδυ. Μεγάλη Τετάρτη. Θα θυμηθούμε την προδοσία. Απ' τη μια μεριά η πόρνη που πλησιάζει τον Χριστό και του σκουπίζει τα ποδαράκια. Ποδαράκια του, ωραία. Τι γλυκιά εικόνα αυτή. Τι γλυκιά εικόνα. Εμείς αν τη βλέπαμε και ξέραμε ότι είναι και πόρνη, θα τη διώχναμε μακριά. Φύγε, φύγε, φύγε. Ο Χριστός την αφήνει και το χαίρεται. Διότι έχει ένα μέγιστο συμβολισμό όλο αυτό. Ότι για τον Χριστό... όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν υπάρχει κανένας που να μην είναι ευπρόσδεκτος. Και ο Πέτρος που αύριο θα προδώσει τον Χριστό και αυτός όταν μετανιώνει τον ξαναδέχεται πίσω. Τον ξαναδέχεται. Και η πόρνη γίνεται σύμβολο, μέγιστο σύμβολο αγάπης της ίδιας προς τον Θεό αλλά και του Θεού προς κάθε επαναστρατημένο άνθρωπο. Έχουμε την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Τι υπέροχα κομμάτια αυτά. Παραδίνει ο Χριστός ένα μυστήριο στο οποίο κάθε φορά που το τελεί η Εκκλησία μας, κάθε φορά γίνεται σώμα και αίμα Χριστού.
και μας παραδίνεται ο Χριστός κάθε φορά να τον γευτούμε, να τον πάρουμε μέσα μας. Αλλά να ξέρουμε κάτι όμως, στο Άγιο Ποτήριο κάθε φορά που το βγάζει ο παπάς να κοινωνήσουμε, είναι οι πάντες εκεί. Είναι ο Χριστός με το σώμα του και το αίμα του, αλλά είναι η Παναγιά, η μεριτούλα της, οι Άγιοι όλοι, οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, οι Προφήτες, οι γυναίκες Άγιοι, ο Άγιος της Υπέρας, ο Άγιος του Ναού, και μπροστά έχουμε τρίψει ψυχουλάκια στο Χριστό, εκεί που τον έχουμε στο Άγιο Δίσκο, έχουμε τρίψει ψυχουλάκια και είναι οι ψυχές των ζωντανών και των αποθαμένων. Όλα αυτά τα βάζει μέσα στο Άγιο Ποτήριο ο παπάς. Και συναντιόμαστε λοιπόν σε αυτό το υπέροχο μυστήριο, όλοι μαζί, ο ουρανός και η γη ζωντανή και η αποθαμένη, ο ίδιος ο Χριστός. Είναι όμως και κάτι άλλο αύριο, που το, σήμερα που το γιορτάσαμε, που το γιορτάζουμε. Είναι η προσευχή που έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός βλέποντας το μυστήριο, βλέποντας το πάθος να έρχεται, το μέγιστο αυτό μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων, λυγίζει ανθρώπινα και προσεύχεται με δάκρυα και έτρεχε, λέει, ο υδρότας αυτού, ως ηθρόμβη αίματος, από την αγωνία του και από τον πόνο του και από την αγάπη του στους ανθρώπους. Και μας δείχνει το δρόμο ότι και εμείς σε όλες τις στιγμές της ζωής μας να προσευχόμαστε. Και είναι σήμερα και ο Άγιος Νηπτήρας, δηλαδή ο Χριστός που πλένει τα πόδια των μαθητών. Τι ταπείνωση, μωρέ, τι αγάπη, τι απλότητα ο Χριστός. Τι απλότητα αυτό. Πλένει τα πόδια των μαθητών του. Και μάλιστα εκείνη την εποχή που περπατούσαν πολλοί οι άνθρωποι και περπατούσαν με τα σαντάλια και τα πόδια, ήταν γυμνά. Ήταν και βρώμικα τα πόδια, δεν ήταν καθαρά τα πόδια. Όχι βέβαια, πολύ βρώμικα. Και ο Χριστός τα σκουπίζει μετά. Όλα αυτά γιορτάζουμε λοιπόν απόψε το βράδυ και αύριο το πρωί με τη Θεία Λειτουργία, για να κοινωνήσουν όλοι οι άνθρωποι. Και ελπιδάκι που μη μας περνάει από το μυαλό η σκέψη ότι μέσα από τη Θεία Κοινωνία ο άνθρωπος μπορεί να κολλήσει κάτι. Η Θεία Κοινωνία ποτέ δεν κόβει σε κάτι, σε κανέναν άνθρωπο. Το έχω ζήσει, το ζω, κοιμάω. Νοσοκομεία, κλινικές, ψυχιατρία, αρρώστια. Και είμαι, πιστεύω, ακόμα λεβέντης. Παπαχρήστο μου, είσαι ένας λεβέντης πραγματικά, όπως το είπατε. Αχ, πόσο, μα πόσο θέλουμε να σας ακούμε και πόση δύναμη μας δίνετε. Να σας ρωτήσω, σήμερα Μεγάλη Τετάρτη είναι και το μυστικό δείπνο. Η καλή ερώτηση. Η Εκκλησία μας, για να μην τις κάνει ξημερώματα τις ακολουθίες, όπως τις κάνουν στα μοναστήρια, τις κάνουμε την προηγούμενη μέρα το απόγευμα. Δηλαδή, σήμερα το απόγευμα γιορτάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, το πρωί, τα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης. Μάλιστα. Αύριο θα γιορτάσουμε τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής και πάμε έτσι. Σήμερα λοιπόν είναι όλα αυτά, ο νηπτήρας, τον ύψιμο των ποδιών, η προσευχή και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μάλιστα. Και γι' αυτό και ψάλλουμε αυτό το ωραίο τροπάριο που είπατε στην αρχή, ότι η ένδοξη μαθηταί τον νηπτήρι του δείπνου κτλ. Είναι όλες αυτές οι στιγμές που περπατάει ο Χριστός, περπατάει για να πάει στο πάθος του. Στο πάθος που το προσφέρει σε όλους εμάς από την άπειρη αγάπη του. Άπειρη αγάπη έχει ο Θεός για να φτάσει να θυσιάζεται για μας. Ακριβώς. Αυτή η αγάπη είναι το παράδειγμα να προσφέρουμε κι εμείς στους συνανθρώπους. Απλόχερα στον κόσμο, παντού.
Σε οποιον τι ωραίο ένα γεγονός με τον καιρό τα Παΐσιο, να τον θυμηθούμε λίγο. Βεβαίως. Είχαν πάει μια ομάδα παιδιών και προσπαθούσαν να τον πείσουν τον γέροντα να τους πει κάτι ωφέλιμο, κάτι καλό. Πες μας ρε γέροντα κάτι, πες μας ρε γέροντα κάτι, πες μας ρε γέροντα κάτι. Και αυτός έστυψε και λέει, τι να σας πω ρε παιδιά, τι να σας πω εγώ, έψα γράμματα, αυτό καιρός είμαι. Πες μας ρε γέροντα, αυτό που λέει η καρδιά. Ο γέροντας, η καρδιά μου παιδιά που λέει, να την κόψω 1000 κομμάτια και να την μοιράσω σε όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα. Μάλιστα. Την μοιράσω τι συγκλονιστικό. Τι συγκλονιστικό. Δύο λέξεις που κρύβουν τι καρδιά είχε αυτός ο παππούλης που ώρες ατελείωτες μέρα νύχτα νοιάζονταν τους ανθρώπους. Ώρες. Άφηνε τα κλογερικά του για να νοιάζεται για όλους. Να πονάει, να υποφέρει, να προσεύχεται, να ακούει, να αγκαλιάζει όλους. Αυτή είναι η αγιοσύνη των ανθρώπων. Όλοι οι Άγιοι είχαν αγάπη πολύ. Όλοι οι Άγιοι πέρασαν την καρδιά τους και την ψυχή τους μέσα από την αγάπη για να φτάσουν να αγιάσουν την ψυχή τους και να την προσφέρουν στο. Ακριβώς. Παπαχρήστο μου, θέλω να πούμε ότι ο τηλεοπτικός μας χρόνος, όπως γνωρίζει ο κόσμος και εσείς, είναι περιορισμένος, αλλά το έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα και το ξαναλέμε, ξαναθυμίζουμε ότι θα είμαστε και αύριο μαζί. Γιατί θέλω να κλείσουμε αύριο, Μεγάλη Πέμπτη, θέλω να κλείσουμε τη μέρα μας μαζί και να ευχηθούμε και στον κόσμο καλό Πάσχα, γιατί είναι η τελευταία μέρα που θα έχουμε και εμείς εκπομπή ζωντανά. Θα επιστρέψουμε μετά το Πάσχα βεβαίως, την Τρίτη του Πάσχα. Επομένως, αύριο. Αργότερα θα είναι ο Παπαχρήστος μαζί μας, όχι από τις 9.30, αργότερα, γύρω στις 10.30-11 παρά, για να κλείσουμε την εκπομπή μαζί και να πούμε και όλα. Πρωί, το πρωί έχω λειτουργία, έτσι. Θα λειτουργήσω, θα κοινωνήσω όσους θα έρθουν, θα τους δείξουμε έτσι την αγάπη μας, θα τους διαβάσω και την επούλα τη συγχωρητική. Ακριβώς. Και όλοι να πάμε στο καλό. Ελπιδάκι μου, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, σας αγαπάμε. Τώρα πάω να εξομολογήσω, έχει κόσμο έξω. Αλήθεια. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και σε εσάς και στον κόσμο εκεί, όλο τον κόσμο. Όλοι. Αύριο όλοι. Θα τα πούμε, αύριο. Αύριο εδώ και πάλι. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. 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 Αχ, πόσο μου αρέσει αυτή η καλημέρα, πόση αγάπη εκλαμβάνω από αυτή την καλημέρα. Είμαι σίγουρη ότι και εσείς. Λοιπόν, σηκώνομαι.